παρουσίαση του βιβλίου «Χίλιοι τρόποι να πεθάνεις» του Αλέξη Παντίδη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ και μάλιστα αρκετοί και ελπίζουμε να γίνουμε περισσότεροι. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω τον πρόλογο για το βιβλίο να καλωσορίσω ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βέλης, τον κύριο Σοφιανίδη και Πρόεδρο της ΚΕΠΑ, τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλεξάνδρειας, κύριο Σταραπετσιάνο, τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριο Διαμαντόπουλο, τον Πρόεδρο του ΓΑΣΜΑΝΔΙ, την Πρόεδρο του ΓΑΣΜΑΝΔΙ, της κυρία Θεοδωρακοπούλου, τα μέλη του ΔΣ του ΕΡΑΣΜΟΥ, που ούτως ή άλλως είναι παρόντα όλα, και όλους εσάς που μας κάνετε την τιμή να αφιερώσετε ένα απόγευμα για να μοιραστούμε κάποια πράγματα μαζί. Το μυθιστόρημα του Αλέξη Τριπτήλη, «Χίλιοι τρόποι να πεθάνεις», διαβάζεται με μια ανανάσα που δεν έχει γερωσμό. Η σωματική βία, η λεκτική, η ψυχολογική, η απαξίωση, ο περιορισμός, η έλλειψη ελευθερίας είναι η καθημερινότητά τους. Να γιατί ο Αλέξης απευθύνθηκε στον Έρασμο. Γιατί κύριος σκοπός του συλλόγου μας είναι η υποστήριξη θυμάτων βίας από όπου και αν αυτή προέρχεται, ανεξάρτητα από φίλο, φιλή, θρησκεία, εθνικότητα ή ηλικία. Ο άντρας που είναι εξαρτημένος είτε από το αλκοόλ, είτε από το τζόγο, είτε από ουσίες, έχει μόνο μια προτεραιότητα. Να βρει τρόπους να ικανοποιήσει το πάθος του. Όλη του η ύπαρξη στρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Θα διαφορήσει για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τους γονείς του, τους φίλους του. Θα χρησιμοποιήσει βία σε κάθε τη μορφή για να εξασφαλίσει αυτό που θέλει, αλλά και για να εκτονωθεί όταν δεν ικανοποιούνται οι επιθυμίες του. Θύματα αυτής της κατάστασης είναι η σύζυγος, η μάνα, τα παιδιά. Και έτσι ανοίγει ο κύκλος της ενδοοικογενειακής βίας που μόνο πόνο προκαλεί και δυστυχία. Και ο Έρασμος παλεύει για να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα, για να απαλύνει τον πόνο, να στηρίξει τις ψυχές των δυστυχισμένων ανθρώπων που βιώνουν τη βία και να εξαλείψει τις αιτίες που την προκαλούν, είτε ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας την κοινωνία, είτε υποστηρίζοντας όσους και όσες είχαν την ατυχία να είναι θύματά της. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που μας θυμάτε σήμερα με την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πραγματικά έναν προς έναν. Πριν σας πω δύο λόγια για το βιβλίο, θέλω να ευχαριστήσω φυσικά τον Έρασμο για την ευαισθησία που έδειξε αμέσως μόλις κάναμε την πρώτη μας συνάντηση και τέθηκε ως ιδέα να παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο μαζί. Η Πρόεδρος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα μέλη του Εράσμου έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Να ευχαριστήσω επίσης τους συντελεστές μας που πάντα βρίσκονται στο πλάι μου, την κυρία Μανίκα Λεμονιά που θα διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο, τους υπέροχους μουσικούς μας, την Κατερίνα Τσοτηρίου και τον Κώστα Σαμαρτζίδη, που θα μας ταξιδέψουν αργότερα με κάποια επιλεγμένα τραγούδια, και τον Αντώνη τον Ατσούρα, που είναι πάντα βοηθός σε ό,τι του ζητήσω. Να ευχαριστήσω επίσης για τη σημερινή εκδήλωση την διαφημιστική εταιρεία Silken Design και το alexandriano.gr, οι οποίοι μας βοήθησαν κάνοντάς μας δωρεά όλο το έντυπο υλικό της εκδήλωσης. Το emboros.gr που πάντα σε κάθε παρουσίαση βρίσκεται μαζί μου και με βοηθάει και γενικά βοηθάει στην προβολή των ντόπιων συγγραφέων και όλα τα διαδικτυακά μέσα, το Arrive, το Λαό, την περισκόπηση, τις 24 ώρες, συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιο, γιατί πραγματικά όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της ημαθίας προσπάθησαν να προβάλλουν αυτή την εκδήλωση. Να σας πω τώρα δύο λόγια για το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε σαν ιδέα πριν περίπου 10 χρόνια, μπορεί και 11, και τότε ολοκληρώθηκε το προσχέδιο, ας πούμε, αυτού του βιβλίου. Ένα, ας πούμε, για τη συγγραφή του ήταν
Όταν μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από τη συναστροφή μου με διάφορους φίλους, τους είδα να μπλέκουν σε κάποιες περίεργες καταστάσεις. Αρχικά με τον τζόγο και αργότερα, δυστυχώς, κάποιοι έμπλεξαν με τα κυκλώματα εμπορίας λευκής σαρκός. Για μένα αυτό ήταν μια πρωτόγνωρη και σκληρή εμπειρία, γιατί δεν ήταν εύκολο να βλέπεις ένα φίλο σου ξαφνικά να διακινεί γυναίκες από τα σύνορα και με κίνδυνο και φυσικά από τη μία ήταν αυτό που έκανε σαν πράξη, ήταν μια πολύ κακή πράξη και απ' την άλλη έβαζε σε κίνδυνο βέβαια και τη δική του σωματική ακαιρεότητα. Τα κυκλώματα αυτά προσπαθούν αρχικά να βρουν ανθρώπους που να ευαίσθητους σε διάφορα πράγματα, κυρίως οικονομικά, και χρησιμοποιώντας αυτό το ελάττωμά τους, αρχίζουν και τους μπλέκουν περισσότερο σε ένα κουβάρι που δεν έχει τελειωμό. Οι χίλιοι τρόποι να πεθάνεις λοιπόν είναι αυτό. Είναι πολλά μεμονωμένα πραγματικά περιστατικά, τα οποία είναι σειραμένα πάνω σε μια δική μου ιστορία μυθοπλαστική. Οι ήρωες του βιβλίου σαφώς και δεν είναι πραγματικοί, όμως πολλά γεγονότα που παρατίθεται μέσα είναι 100% πραγματικά. Όσο και αν θα σας φανούν σκληρά ή σας φανούν ότι δεν γίνονται. Άνθρωποι αυτοί είναι πέραν κάθε υποψίας, είναι της διπλανής μας πόρτας, όπως είπε η κυρία Σκεντερίδο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πού φτάνει αυτή η πυραμίδα. Είναι μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση που δυστυχώς δεν έχει σταματημό. Δεν έχει σταματημό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Φυσικά η Ελλάδα ως μια χώρα που γνώριζε ευμάρια πριν από 10 χρόνια, που διαδραματίζεται και όλη αυτή η υπόθεση, πρωταγωνιστούσε με την Ιταλία σε τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή οι γυναίκες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ προωθούνταν στην Ελλάδα, όπου πουλιότανε από μαγαζί σε μαγαζί και από ιδιώτη σε ιδιώτη, κυριολεκτικά πουλιότανε, και φυσικά όταν αυτές οι γυναίκες απαιτούσαν την ανεξαρτησία τους, εκεί ξεκινούσε ένας μεγάλος λογοφθάς για αυτές. Κάποιες τα κατάφεραν και σήμερα ζουν ελεύθερες και κάποιες όχι. Να μην σας κουράσω άλλο, η παρουσίαση αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ήταν αυτό που σας κάναμε μια περιγραφή του βιβλίου, και το δεύτερο μέρος έχουμε διαλέξει κάποια επιλεγμένα κείμενα, θα σας τα διαβάσει η κυρία Μανίκα, όπου ενδιάμεσα θα παίζονται κάποια γνωστά κομμάτια, τα οποία για αρκετό χρόνο πριν τα ψάχνουμε, ώστε να ταιριάζουν με τη ροή του βιβλίου. Αν θέλετε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσα αγόρια που ήταν, είχαν διαρκώς στο μυαλό τους το παιχνίδι ή και σε καμιά συμμαθήτρια καμιά φορά. Ερωτεύονταν εύκολα και έκαναν τα πάντα για να βρίσκονται συνεχώς κοντά στα κορίτσια που στη φαντασία τους θα παντρεύονταν έπειτα από καμιά εικοσαριά χρόνια. Μα εκείνοι, οι πρώιμοι έρωτες, ήταν τελικά οι πιο γλυκοί και άφθαρτοι. Όχι μόνο δεν τους χάλασε η ρουτίνα του χρόνου, αλλά τους αποτύπωσε στη σκέψη τους σαν ανάλαφη άρδα. Πώς και πώς περίμενα κανένα παιδικό πάρτι γενεθλίων ή ονομαστικής εορτής για να ξοδάζω. Ακριβώς απέναντί του βρισκόταν μια μεγάλη αλάνα και μέσα της εγκαταλελειμμένο ένα παλιό βιβλιοφόρο όχημα. Από την πλαϊνή του σκάλα ανέβαιναν τα αγόρια κρυφά επάνω στο βιτίο και παρακολουθούσαν τις ακατάλληλες ταινίες. Όταν όμως έπεφταν στην αντίληψη του ιδιοκτήτη του κινηματογράφου, στον αγώνα.